Αλλάξουμε θέμα να πάμε στις Βρυξέλλες. Να χαιρετήσω την Επίτροπο Υγείας, την κυρία Στέλλα Κυριακίδου. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση στον τομέα της υγείας, βεβαίως, που έχει να κάνει με τον καρκίνο και πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η προσυμπτωματική έλεγχη. Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριακίδου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προέκυψε χθες. Είναι, αντιλαμβάνομαι, στα πλαίσια του σχεδίου καταπολέμησης του καρκίνου, η παρουσίαση χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της νέας προσέγγισης, να στηριχθούν έτσι τα κράτη για να αυξήσουν τη διάδοση υιοθέτησης του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου. Ο καρκίνος, ο οποίος έχει πολλές μορφές, χτυπάει διάφορα όργανα του σώματος και αντιλαμβάνομαι ότι 20 χρόνια μετά από το προηγούμενο σχέδιο τους ελέγχους άλλαξαν άρδιν τα δεδομένα, άρα πρέπει και εμείς να στραφούμε αλλού ή να προσθέσουμε καρκίνους στους οποίους πρέπει να προλαμβάνουμε εγκαίρως. Έχετε απολύτω δίκιο, κυρία Σάβα. Για μας χθες ήταν μια πολύ σημαντική, πρέπει να πω, μέρα. Χαράξαμε μια νέα πορεία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου, που τώρα έχει σχεδόν 2 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις. Ένα σχέδιο που έχει μια χρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του σχεδίου ήρθαμε χθες να προτείνουμε τις προτάσεις μας προς τα κράτη-μέλη για έναν νέο τρόπο προσέγγισης του προσυμπτωματικού ελέγχου. Mm-hmm. Όπως λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν ήδη προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου στα κράτη-μέλη, βασικά για 3 μορφές καρκίνου. Για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχύλου και τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Yeah. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεταξύ των κρατών μελών και ανισότητες για τα ποσοστά των πολιτών που προσέρχονται. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της πρότασής μας και του Ευρωπαϊκού Σχεδίου έχουμε πει ότι για αυτά στις 3 τύπου καρκίνου μέχρι το 2025 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει ώστε οι πολίτες που πληρούν τα κριτήρια για προσυμπτωματικό έλεγχο, 90% των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν κάνει προσυμπτωματικό έλεγχο για αυτές τις 3 τύπου καρκίνου. Που τώρα παρατηρείται με ΑΙ έχει να κάνει με την ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στους πολίτες ή ήδη δεν είναι ενημέροι και δεν το επιθυμούν? Όλα μαζί. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία χρειάζεται να... όλο το σχέδιο βασίζεται στις αρχές της ίσης πρόσβασης, της ισότητας, βεβαίως και στον έλεγχο της ποιότητας και στα θέματα θεραπείας, αλλά και βεβαίως και στα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου. Λόγω της πανδημίας, κυρία Σάβα, να σας πω ότι τα στοιχεία μας δίνουν την πολύ ανησυχητικά ότι περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες δεν προσήλθαν για να κάνουν προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο εξαιτίας της πανδημίας. Και αυτό βεβαίως μας δημιουργεί μια τεράστια ανησυχία. Με το σχέδιο λοιπόν βάζουμε συγκεκριμένο στόχο ότι 90% των πολιτών πρέπει να ελεγχθούν μέχρι το 2025 για καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παχαίους εντέρου και καρκίνο του τραχύλου. Και ταυτόχρονα εισάγουμε 3 νέα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για πρώτη φορά. Για καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του πνεύμονα και καρκίνο του γαστρικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις συστάσεις, θα καλύπτουμε περίπου 55% όλων των νέων περιστατικών καρκίνου που έχουμε κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κυρία Κυριακίδου, είναι μια τεράστια αλλαγή. Είναι όμως σύσταση στα κράτη-μέλη, δηλαδή θα πρέπει τα συστήματα υγείας στη χώρα μας, καλή ώρα, στον ΟΑΗ θα αποφασίσουν ότι εκεί θα είναι, αν θέλετε, ποια τα κριτήρια για τον καρκίνο του προστάτη, για τον πνεύμονα κλπ. Ποιοι θα πρέπει να προσέρχονται? Είναι προτάσεις, αυτές είναι προτάσεις. Πραγματικά ευελπιστώ ότι τα κράτη-μέλη θα το υιοθετήσουν αυτές την πρόταση μας τον Δεκέμβριο, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν μετά να αρχίσουν την εφαρμογή. Υπάρχουν αλλαγές βάσει των νέων επιστημονικών στοιχείων. Όπως είπατε, η τελευταία φορά που υπήρχαν αυτές οι προτάσεις προς τα κράτη-μέλη ήταν το 2003. Ναι. Καταλαβαίνετε πόσο έχουν αλλάξει η επιστήμη, τα δεδομένα τα τελευταία 19 χρόνια.
Παραδείγματος χάρη για τον καρκίνο του μαστού προτείνουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο να τον διευρύνουν τα κράτη-μέλη από τις γυναίκες που ήταν μέχρι τώρα 50 με 69 ετών για γυναίκες ηλικίας 45 με 74 ετών. Mm-hmm. Προτείνουμε να υπάρχει μαγνητική τομογραφία για όσες γυναίκες έχουν πολύ πυκνούς μαστούς. Δεν θα μπω στις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά εδώ είναι πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει μια χρηματοδότηση περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούμε μέσα από το πρόγραμμα EU for Health και άλλα προγράμματα να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να ενισχύσουν τα προγράμματα τους, τα προγράμματα να πληρούν ποιοτικές κατευθυντήριες γραμμές, διότι είναι πολύ σημαντικό. Τα προγράμματα να μην αφήνουν να υπάρχουν ανισότητες, να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες, παραδείγματος χάρη. Και ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε και μια παρακολούθηση ότι όντως αυτά τα προγράμματα εφαρμόζονται ανάλογα με τις συστάσεις που εμείς έχουμε υποβάλει. Αυτό με τα προσβάσματα, λέτε, δεν ξέρω αν είδατε και χθες το θέμα που κυριάρχησε στην επικαιρότητα με τις καταγγελίες από την Οργάνωση Παραπληγικών που δεν είναι προσβάσιμα ούτε για εξετάσεις, ούτε για περίθαλψη ασθενών με αναπηρίες στην Κύπρο. Αυτά ακολουθεί βεβαίως εκπρόσωπος του ΑΕΗ για να απαντήσει και επί τούτου και να δούμε και τι, επειδή φεύγοντας εσείς, κυρία Κυριακίδου, από την Κύπρο, ως βουλεύτρια ήταν και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο με μια στρατηγική. Αυτές είναι οι κατευθυντήρες που μας λέτε γραμμές και συστάσεις κεντρικά για τα είδη καρκίνων που πρέπει να προλάβουμε. Κάθε χώρα έχει και τα δικά της. Έπρεπε να γίνουν και κάποια πράγματα στη χώρα μας βάσει της εθνικής στρατηγικής, στην πρόληψη. Και όμως κάθε χώρα έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Λέγαμε προχθές, που ήταν και η παγκόσμια, μάλλον είναι ο μήνας, αν θέλετε, για τον καρκίνο του θηροειδούς αδένα, που έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο και θα μπορούσε να ενταχθεί εθνικά. Ενώ η στρατηγική να έχει να κάνει και με προσυμπτωματικό έλεγχο και για αυτό το είδος καρκίνου. Εσείς κατευθυντήριες γραμμές δίνετε ως Κομισιόν. Σωστά, δεν μπορεί κάθε χώρα αναλόγως των στοιχείων που υπάρχουν. Εμείς δίνουμε οι προτάσεις μας στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και πρέπει να σας πω ότι οι επιτροπές που εργάζονται εδώ και 2 χρόνια για αυτές τις νέες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, κοιτάξαμε και άλλες μορφές καρκίνου, όπως παραδείγματος καρκίνο των οθικών, καρκίνο των ισοφάγου, αλλά αυτή τη στιγμή τα επιστημονικά δεδομένα για προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε τη σύσταση με 3 νέους τύπους καρκίνου. Του πνεύμονα, με συγκεκριμένα δεδομένα, όπου θα δημιουργηθούν οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη. Αυτό που μιλήσατε για τις ανισότητες μου δίνει μια ευκαιρία που θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Δεν παρακολούθησα το ρεπορτάζ χθες. Αλλά με την προηγούμενη μου ιδιότητα που ήμουν πρόεδρος της Γυροφαντώνα στην Κύπρο, ήταν κάτι που με είχε αποσχολήσει πάρα πολύ. Οι γυναίκες όταν προσέρχονται για μαστογραφίες και έχουν μια δυσκολία, μια ανακινητική αναπηρία, αν ήταν προσβάσιμη μαστογράφη, τα θέματα ενημέρωσης που γίνονται στο κοινό για τα άτομα που έχουν ακουστική απώλεια ή οπτική απώλεια, οι οπτικές διαταραχές, αν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα θέματα. Γι' αυτό εμείς αυτό που έχουμε κάνει σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο, κυρία Σάβα, είναι το Φεβράρι ξεκινήσαμε να δημιουργούμε ένα αρχείο ανισοτήτων μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να εντοπίζουμε τα κράτη-μέλη που υπάρχουν ανισότητες και δυσκολίες, με στόχο εκεί να στηρίζουμε και μέσα από τα προγράμματα του EU for Health για να μπορούμε να μην υπάρχουν αυτές οι ανισότητες. Γι' αυτό αυτή η δικιά μου εισήγηση είναι και για την δική μας πατρίδα να είναι να παρακολουθούν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Καρκίνο, που είμαι σίγουρη ότι το κάνουν ήδη στο Υπουργείο Υγείας, να βλέπουν τις δράσεις και να βλέπουν πού μπορούν να ζητήσουν όχι μόνο οικονομική στήριξη, αλλά και τεχνογνωσία. Ιδιαίτερα τώρα που αλλάζει όλος ο τρόπος
που θα αντιμετωπίζουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Κυριακίδου, μέσα στις δράσεις έτσι που με θέρμη επιδιώξατε, έχει να κάνει και για το δικαίωμα στη λύθη. Οι επιζώντες καρκίνου που δεν έχουν πρόσβαση για δάνεια και πολλά άλλα ασφάλειες. Αυτό που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν κάποια υποχρέωση τα κράτη-μέλη ή ακόμη εναπόκειται στην κάθε χώρα να αποφασίσει? Ξέρετε ότι τα θέματα υγείας είναι αρμοδιότητα των κρατών μέλων, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως είδαμε και στην πανδημία και με το COVID, όταν κινούμαστε μέσα από ευρωπαϊκές προδιαγραφές και συστάσεις, είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και εμείς πάντα στηριζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα. Είναι ανεπίτρεπτο για οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει μια εμπειρία καρκίνου στη ζωή του να μην έχει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά και πιστωτικές υπηρεσίες. Αυτό που ονομάζουμε το δικαίωμα στη λύθη. Υπάρχουν 7 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήδη έχουν νομοθετήσει για αυτό το θέμα. Και για πρώτη φορά το έχουμε αναδείξει μέσα από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προχωρούμε για να γίνει και ένα μητρό καλών πρακτικών όπου θα μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα και ταυτόχρονα θεωρώ ότι η κάθε χώρα θα μπορέσει να κοιτάξει τι ισχύει και να προχωρήσει και αν είναι ανάγκη με νομοθετικές αλλαγές. Αλλά δεν μπορεί, κυρία Σάβα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει με καρκίνο, το έχει ξεπεράσει και σήμερα πάρα πολλοί συμπολίτες μας ζουν μετά από πολλά χρόνια και είναι εντελώς αποθεραπευμένοι. Πολλά παιδιά, νεαροί έφηβοι που είναι τώρα ενήλικες, δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε διάφορα θέματα ή στους χώρους εργασίας για να κάνουν ένα δάνειο για το υπόλοιπο της ζωής τους. Να. Είναι προβλήματα που πρέπει να λυθούν και ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, στοχεύουμε ακριβώς να τα αναδείξουμε και να προχωρήσουμε σε λύση. Να. Πάντως, κυρία Κυριακίδου, χαίρομαι γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια τόσα που αναγάγουμε πρώτο θέμα, κάτι διαφορετικό και πολύ σοβαρό βεβαίως όπως είναι ο καρκίνος και όχι η πανδημία, η οποία όμως διαβάζω τώρα έτσι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που υπογράμμισε χθες ότι τα κρούσματα του κορονοϊού έχουν μειωθεί στην Ευρώπη, ωστόσο δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί νέο φθινοπορεινό κύμα. Ναι, αυτό είναι ακριβώς το δικό μας το μήνυμα. Αν θυμάστε πέρσι έτσι καιρό, περίπου πέρσι έτσι καιρό, είμαστε πάλι σε μια ύφεση της πανδημίας και μετά στο τέλος του Νοέμβρη παρουσιάστηκε η μετάλλαξη όμικρον. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι πρέπει να μην υπάρχει εφησυχασμός. Αντιμετωπίζουμε εδώ και σχεδόν 3 χρόνια μια πρωτόγνωρη κρίση στη δημόσια υγεία με αυτή την πανδημία και αυτή η πανδημία μας έχει δείξει ότι είναι απρόβλεπτα τα πράγματα. Γι' αυτό έχουμε φροντίσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εμβολιασμού όλα τα κράτη-μέλη ανεξαιρέτως να έχουν τώρα τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια για το COVID-19. Και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων προχωρήσαν πολύ έγκαιρα σε συστάσεις ποιες ομάδες πρέπει να προχωρήσουν για εμβολιασμό τώρα. Να μην περιμένουμε το επόμενο κύμα, αν θα έρθει. Βέβαια, εύχομαι να μην αντιμετωπίσουμε ό,τι αντιμετωπίσαμε πέρσι. Αλλά οφείλουμε να θωρακίσουμε τις ευάλωτες ομάδες και τον πληθυσμό, ο οποίος ξέρουμε ότι αν υπάρχει ένα νέο κύμα, θα είναι πιο ευάλωτος για να νοσήσει σοβαρά. Μάλιστα. Άρα είναι τα προσωπικά μέτρα υγιεινής, λέτε, και μαζί με τον εμβολιασμό παράλληλα. Εμβολιασμός. Και είναι κυλιόμενη αυτή η διαδικασία με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Αν θέλετε, η συμφωνία με τις εταιρείες είναι όταν προκύπτει η επικαιροποίηση να αντικαθιστούν τα υφιστάμενα ή πρέπει να τελειώνουν σε κάθε παραγγελία? Για ένα άτομο το οποίο δεν έχει εμβολιαστεί καθόλου, κυρία Σάβα, δηλαδή δεν έχει κάνει ούτε το πρώτο εμβολιασμό, θα προχωρήσει με τα εμβόλια που υπήρχαν ήδη. Να. Αυτά τα εμβόλια είναι ενισχυτικά εμβόλια.
Αυτή τη στιγμή όλα τα εμβόλια, όλα τα κράτη-μέλη έχουν αυτά τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια των εταιριών Pfizer-BioNTech και της Moderna. Και εγώ προτρέπω όλους τους συμπολίτες μας, έχουμε δει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές παρενέργειες με αυτά τα εμβόλια, έχουν δοκιμαστεί σε δισεκατομμύρια πολίτες, να προχωρήσουν ανάλογα με το τι συστάσεις δίνει και το Υπουργείο Υγείας, να εμβολιαστούν πριν το φθινόπωρο και το χειμώνα, να μην περιμένουμε ένα νέο κύμα. Ο εμβολιασμός δεν μας προστατεύει από το να μην παρουσιάσουμε COVID. Αυτό το έχουμε δει, αλλά μας προστατεύει σίγουρα από το να νοσήσουμε σοβαρά. Ναι, απλά κυρία Κυριακίδου, ρωτώ γιατί υπάρχουν συμπολίτες μας που λένε, αφού έρχονται και πιο επικαιροποιημένα, που καλύπτουν όλες αν θέλετε τις παραλλαγές, γιατί να εμβολιαστώ με αυτό, να μην περιμένω το επόμενο που έχει για παράδειγμα λάβει έγκριση στην Αμερική και ακολουθεί πάντα η Ευρώπη. Ναι. Η Ευρώπη δεν ακολουθεί. Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θέση ότι έχουμε και τα εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί, τα καινούργια επικαιροποιημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτά που θα χρησιμοποιηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά. Mm. Έχουμε την επιλογή και των τριών και γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουν οι πολίτες. Δεν αναμένω ότι μέσα στις επόμενους εβδομάδες ή μήνες θα υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Έχουμε ήδη εγκρίνει όλα τα εμβόλια τα οποία είναι επικαιροποιημένα και τα οποία ήδη έχουν εγκριθεί και χρησιμοποιούνται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Και για να επανέλθουμε ότι αφήνοντας κατά μέρος τον κορονοϊό που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια, πιο σημαντική είναι και η πανδημία του καρκίνου, που τώρα με αυτό που επιχειρείται κυρία Κυριακίδου, έτσι ώστε να προληφθεί σε μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον για τα κυριότερα είδη καρκίνου, που αν εντοπιστούν εγκαίρως μπορεί και το ζήτημα να επιληθεί και να μην έχουμε κακή κατάληξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κυριακίδου. Καλή συνέχεια να έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.